καλησπέρα. Τι γίνεται, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά όπως είμαστε και εμείς. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που μας βλέπετε από καφετέρια, γυμναστήρια και τηλεοράσεις που μας έχουν στο μιούτ. Εμείς σας αγαπάμε και σας στέλνουμε την καλησπέρα μας. Ακόμη και σε εσάς που απλά βλέπετε να ανοιγοκλίνουμε το στόμα μας. Σε πολύ λίγο όμως και εσείς θα δείτε, αλλά και εσείς που μας βλέπετε κανονικά θα ακούσετε και θα απολαύσετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τους Divives που είναι οι σημερινοί μου καλεσμένοι. Ναι, παιδιά, έχω καλεσμένους για να συζητήσουμε το σημερινό θέμα ημέρας που έχει να κάνει με τα 7 παλιά διάσημα ντουέτα που ακούμε μέχρι και σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έρθουν τα παιδιά σε αυτό εδώ το πλατό και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα παρεούλα. Και θα μας πούνε και όλα τα νέα τους, τι ετοιμάζουν, τι έρχεται. Θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι. Εγώ πριν τους υποδεχθώ, θέλω να μιλήσω λίγο στα κορίτσια και στις φίλες μου, να κάνουμε λίγο μια κοριτσίστικη κουβέντα και να σας προτείνω, κορίτσια, αυτές εδώ τις παλέτες σκιών που έχει λανσάρει Wet n' Wild και έχω ξετρελαθεί. Δείτε εδώ χρώματα, δείτε αποχρώσεις, δείτε λαμπερά χρώματα τα οποία μπορείτε να τα κάνετε δικά σας και όχι να διαλέξετε τη μία, μπορείτε να τις διαλέξετε όλες γιατί οι τιμές είναι ασυναγώνιστες, θέλω να σας πω. Αρκεί να μπείτε στο www.skourascosmetics.gr. Είναι οι νέες παλέτες με 10 σκιές μέσα, όπως βλέπετε, 10 διαφορετικές αποχρώσεις. Είναι διαβαθμισμένες οι συγκεκριμένες αποχρώσεις με ένα συνδυασμό από matte και shimmer χρώματα για να διαμορφώσετε το μακιγιά σας όπως θέλετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Για παράδειγμα, φεύγετε από το σπίτι σας το πρωί και θέλετε να έχετε ένα ελαφρύ μακιγιάζ. Μπορείτε να το κάνετε γιατί υπάρχουν τα πιο έτσι ελαφριά χρώματα. Ελαφριά, ναι, χρώματα μέσα στις παλέτες. Βάζετε λίγη σκιά και μετά το βράδυ, έστω ότι θέλετε να δώσετε λίγη ένταση στο μακιγιά σας, γιατί έχετε ένα ραντεβού, ένα επαγγελματικό meeting, έχετε ένα date με το αγόρι σας, μπορείτε και πάλι να ανοίξετε τη συγκεκριμένη παλέτα και να βάλετε τσουκ μία-δύο αποχρώσεις και να το κάνετε ένα ωραίο, λαμπερό, βραδινό μακιγιάζ, να το μεταμορφώσετε το πρωινό σου μακιγιάζ σε πολύ ωραίο βραδινό. Γιατί οι συγκεκριμένες παλέτες, παιδιά, έχουν αυτές τις νέες σκιές και τις νέες αποχρώσεις, τις οποίες αν δεν ξέρετε και πώς να τις χρησιμοποιείτε και πού να βάλετε ακριβώς τι, γιατί βλέπεις εδώ 10 χρώματα, ξέρεις πού ακριβώς να βάλεις τι, μπορεί και να μην ξέρεις, μπορεί να μην έχεις και τόση φαντασία. Η Wet n' Wild από πίσω έχει προνοήσει γι' αυτό, θέλω να ξέρετε, γιατί έχει το καπάκι του ματιού όπως βλέπετε και έχει αριθμίσει όλες αυτές εδώ τις 10 σκιές και σου λέει από πίσω 1, 2, 3, 4, 5 πού να βάλεις τι. Και πώς μπορείς να κάνεις ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ στα μάτια με όλες αυτές εδώ τις σκιές. Τόσο απλά, τόσο ωραία και τόσο πανεύκολα, σκιές έντονης απόδοσης και μακράς διάρκειας. Και μάλιστα με τη συγκεκριμένη φόρμουλα μπορείτε να κάνετε έτσι ένα make-up look το οποίο παραμένει αψεγάδιαστο όλη την ημέρα. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Φυσικά θα βρείτε και τις συγκεκριμένες παλέτες στο www.skourascosmetics.gr, όπως επίσης αρκεί να κάνετε ένα follow του Wet n' Wild στα social media, παπάκι Wet n' Wild, για να δείτε εκεί ό,τι νέο έχει να μας προτείνει. Και δεν έχει μόνο σκιές τα νέα πράγματα που έχει να μας προτείνει, δεν είναι μόνο οι σκιές. Κραγιόν, για τα φρύδια, για την περιποίηση των φρυδιών, όχι μολύβι, ένα άλλο προϊόν, το οποίο το έχω και αυτό εδώ μέσα. Που είναι αυτό εδώ σε μορφή, βλέπεις αυτή τη συσκευασία και νομίζω ότι είναι eyeliner. Όχι όμως, εδώ πάνω στο καπάκι έχει ένα πινέλο. Ανοίγεις το καπάκι και το πινέλο αυτό το βάζεις μέσα στο προϊόν και το περνάς έτσι πάνω στα φρύδια και γίνεται τόσο φυσικό το αποτέλεσμα. Αυτό έχω φορέσει και εγώ τώρα. Είναι τόσο φυσικό το αποτέλεσμα, τόσο ωραίο που δεν φαίνονται αυτές οι γραμμές που συνήθως βγαίνουν με το μολύβι. Είναι, λες και υπάρχει έτσι μια πολύ ωραία σκίαση στο φρύδι. Έχω ξετρελαθεί. Μπείτε κι εσείς να τα τσεκάρετε και εσείς που είστε τα αγόρια της παρέας και είστε τώρα συντονισμένοι, αφορμή για ένα πολύ ωραίο δωράκι που μπορείτε να κάνετε στην κοπέλα σας, στην κολλητή σας, στη μαμά σας, στην αδελφή σας, όπου θέλετε να κάνετε δωράκι τέλος πάντων. Τεράστια η γκάμα των προϊόντων και ασυναγώνεστε στις τιμές. Αξίζει να το αναφέρω και αυτό. Λοιπόν, θα πάω σε break, γιατί σε πολύ λίγο έρχονται οι καλεσμένοι μου, όπως σας είπα μαζί μας θα είναι οι Divives και μαζί, όπως σας είπα, θα συζητήσουμε τα 7 παλιά διάσημα ντουέτα που ακούμε μέχρι και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πολύ λίγο με καλεσμένους. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε όπως σας υποσχέθηκα με Divives δίπλα μου, Ευελίνα Ντόμ Ντόμ, Ευελίνα, τι γίνεται, τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ καλή χρονιά, Γκέλα. Καλή χρονιά. Από αυτά θα ξεκινήσουμε. Πολλά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή νέα δεκαετία, βασικά θα πω εγώ. Τι έτσι εύχεστε να σας φέρει αυτός ο νέος χρόνος?
Πολλές, πολλές επιτυχίες. Υγεία, βέβαια, επιτυχίες, υγεία. Τα καλύτερα και σε εσάς ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ΜΑΤ που μας καλέσατε εδώ πέρα την καινούρια χρονιά, το 20. Και αυτά. Και αγάπη πάνω απ' όλα. Αγάπη πάνω απ' όλα. Yeah, κάνουμε, στην ουσία σας κάνουμε ένα μικρό ποδαρικό, γιατί έρχεστε και με νέο τραγούδι και με νέο κλιπ. Και μάλιστα είναι μια καινούργια πρόταση, το λέγαμε τώρα λίγο έτσι στα break. Δεν δίνω δεκάρα. Είναι το νέο σας τραγούδι. Ναι. Και το ακούμε κιόλας, μπορείτε να το ακούσετε κι εσείς. Θα δούμε και, θα πάρουμε και μια γεύση από το κλιπ ούτως ή άλλως και λίγο αργότερα και θα το δούμε και on air. Απλά, εγώ αυτό που σας έλεγα είναι ότι είναι μια πολύ διαφορετική πρόταση από εσάς σαν ντουέτο σε όλα αυτά τα χρόνια που σας γνωρίζω και ξέρω τον ήχο σας, τα τραγούδια σας. Και μου είπατε κιόλας ότι είναι, έχετε βάλει πολύ προσωπικό στοιχείο μέσα, ναι, και στους στίχους και προσωπικές σας ιστορίες, αλλά και στη μουσική. Ξέρεις τι γίνεται, θέλαμε κάτι fresh. Θέλαμε επίσης να πούμε τις ιστορίες μας, γιατί έπρεπε να το κάνουμε αυτό, να πούμε τις ιστορίες μας. Και τι καλύτερο να το συνδυάσουμε και να το εντάξουμε σε ένα trap τραγούδι. Βασικά, ας ξεκινήσουμε με το ότι θέλαμε να πούμε ποιοι είναι οι vibes πρώτα απ' όλα. Γιατί νιώσατε τώρα αυτή την ανάγκη? Εγώ βασικά την ένιωθα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν ήξερα αν πρέπει να αναφερθώ τόσο πολύ στα προσωπικά μου βιώματα και αυτά που έχω βιώσει. Απλά θεώρησα παράλληλα ότι ίσως είναι και ένας τρόπος να το βγάλω λίγο από μέσα μου, γιατί νομίζω όλοι όσοι ασχολούνται με το καλλιτεχνικό χώρο έχουν αυτή την ανάγκη να βγάλουν τα συναισθήματά τους, όλα αυτά που έχουν από μέσα τους. Και επίσης πιστεύω ότι επειδή έχει πολλά πράγματα μέσα αυτό το τραγούδι και βιωματικά αλλά και κοινωνικά μηνύματα, τα οποία ίσως μπορούν και να βοηθήσουν και οποιοδήποτε και κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να το ακούσουν και να βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση και θέση. Επικοινώνησε μαζί σας έτσι κόσμος που άκουσε το τραγούδι και κάπως ταυτίστηκε, κάπως έχει βιώσει και αυτός αντίστοιχες καταστάσεις, περιπτώσεις? Ακόμα νομίζω είναι πολύ φρέσκο για μένα τουλάχιστον το τραγούδι, για να έχω τέτοιο feedback. Το feedback που είχα εγώ από γνωστούς και φίλους είναι ότι είναι μπράβο σας ρε παιδιά που ξέρουν την ιστορία, ναι, μου λίγο πολύ, γιατί ούτε εγώ δεν ήμουν έτοιμος ακόμα μέχρι σήμερα, μέχρι τότε που έβαλα το τραγούδι, να πω τα ιδιαίτερά μου. Μου είπανε μπράβο, γιατί ξέρω πού ήσουν και πού έφτασες και μπράβο σου και είσαι δυνατός. Και ελπίζω πραγματικά να ταυτιστούν αρκετά παιδιά με αυτό το στίχο. Εσύ στην ουσία μιλάς για τις δυσκολίες που πέρασες μεγαλώνοντας. Ναι, γιατί καταρχήν έφτασα εδώ που δεν έχω καμία σχέση με Ελλάδα, δεν είχα καμία σχέση τότε. Ο πατέρας μου δηλαδή είναι από τη Γαλλική Γουινέα, η μαμά μου είναι Γερμανίδα, εγώ εκεί γεννήθηκα και μέχρι τα 7 μου ήμουν εκεί. Πώς έφτασα εδώ πέρα και γιατί αντιμετωπίζω κάποια πράγματα τα οποία αντιμετώπισα έτσι όπως τα αντιμετωπίζω. Γιατί έχω αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε. Δεν νιώσατε ούτε λίγο την ανασφάλεια το ότι στην ουσία ξεγυμνώνεστε, συσσαγωγικά έτσι, το ότι λέτε έτσι απροκάλυπτα την αλήθεια σας και ότι πλέον δεν έχετε κάτι έτσι κρυφό? Νομίζω ότι η ανασφάλεια μπροστά στο ρατσισμό π.χ. είναι εδώ ο ρατσισμός. Εδώ η ανασφάλεια. Ήταν λυτρωτικό δηλαδή για εσένα. Ήταν λυτρωτικό, έτσι πως το λες ακριβώς. Πράγμας. Ναι. Οπότε σε συγκινεί κιόλας αυτό το τραγούδι, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι έγραψα τους στίχους πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλους στίχους που έχω γράψει, που μπορεί να με πήραν και 2-3 μέρες. Τους συγκεκριμένους τους έγραψα σε 1-2 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, και η αλήθεια είναι ότι πέσαν και αρκετά δάκρυα. Ναι. Γιατί ήταν κάποια πράγματα τα οποία είχα κλείσει ένα κουτάκι και το είχα πετάξει πίσω για να το ξεχάσω. Και γράφοντας αυτά, ξαναθυμόμουν πράγματα τα οποία ήθελα να ξεχάσω, καταλαβαίνεις. Οπότε ήταν δύσκολο. Δεν πρέπει όμως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που έχουμε ζήσει. Μας κάνουν πιο δυνατούς. Είναι αυτό. Είναι και αυτό το μήνυμα του τραγουδιού. Ναι. Ότι αυτά τα δύσκολα που έχεις περάσει σε κάνουν πιο δυνατούς. Πιο δυνατό. Γι' αυτό ακριβώς δεν δίνω δεκάρα. Δηλαδή, είτε με κρίνει κάποιος, είτε δέχομαι ρατσισμό, είτε λέγεται bullying, το οτιδήποτε είναι αυτό. Δεν δίνω δεκάρα πλέον, δεν με επηρεάζει, γιατί έχω βιώσει τόσα, έχω νιώσει τόσα πράγματα μέσα από τα οποία έχω γίνει πλέον πιο δυνατός. Ναι. Οπότε δεν με αγγίζουν και δεν δίνω δεκάρα, απλά προχωράω. Μόνο τι θα έπρεπε να τα λέω, εγώ τι τα λέω, αφού τα λες πολύ καλύτερα εσύ. Εσύ μου είπες λίγο, και εσύ θέλω να μου πεις πού έβαλες το προσωπικό στοιχείο, δηλαδή εσύ τι δυσκολία που αντιμετώπισες. Για να σου εξηγήσω λίγο και οι δύο μας οι ιστορίες μας είναι πολύ κοινές. Βασικά είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Να ξεκινήσω με τον Ντόμ, ο οποίος, ας πούμε,
όταν θέλεις να το πεις μόνος σου ή να πω το δικό μου εγώ. Πες το δικό σου. Θα πω το δικό μου. Εγώ λοιπόν όταν... Ωραία είναι να άρχισω να κλαίω τώρα. Φέρτε μου εδώ πέρα. Όχι. Χαρτομάτιλα. Φέρτε μου χαρτομάτιλα. Λοιπόν, εγώ ζούσα Γερμανία και μεγάλωσα από Έλληνες γονείς. Οπότε εκεί γύρω στα 13 μου, οι γονείς μου περνούσαν μια κρίση μέσα στο γάμο τους. Με αποτέλεσμα να έρθουμε για διακοπές Ελλάδα. Στις διακοπές, γιατί η μητέρα μου ήθελε να ηρεμήσει και τα λοιπά. Μέσα στις διακοπές ήρθε τελικά και ο πατέρας μου. Έγινε ένας μεγάλος καυγάς, να το πω έτσι. Εγώ τρόμαξα γιατί δεν είχα δει σκηνές γενικά μέσα στο σπίτι μου. Ήταν όλα ρόδινα μέχρι τότε. Και έρχεται η μητέρα μου την επόμενη μέρα και με ρωτάει, θες να μείνουμε Ελλάδα ή θες να γυρίσουμε Γερμανία. Γι' αυτό το λόγο λέω, ας πούμε, στα 13 έβαλα bet, τη ζωή Russian Roulette. Έβαλα, ουσιαστικά ήταν μια απόφαση για μένα, η οποία δεν ήξερα τι θα μου επιφέρει στο μέλλον. Απλά θεώρησα ότι είναι πιο ασφαλής να μείνω εδώ, από το να γυρίσω πίσω όπου ήμασταν μόνοι μας και δεν είχαμε κάποιον. Ναι. Έτσι θεώρησα αρχικά. Βέβαια, τελικά μείναμε Ελλάδα. Της είπα, θέλω να μείνουμε Ελλάδα. Μείναμε Ελλάδα. Αρχικά ήταν δύσκολα, γιατί τα είχαμε αφήσει όλα πίσω. Ναι. Δεν γυρίσαμε δηλαδή πίσω να πάρουμε τα πράγματά μας, τίποτα. Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Ναι, σίγουρα. Η μητέρα μου εκείνο το διάστημα είχε πάρει ένα δάνειο, ας πούμε, ουσιαστικά για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα δουλειά. Είχε ανοίξει ένα μαγαζί, είχε πάρει κάποια πράγματα για το διαμέρισμά μας. Εν πάση περίπτωση, μονόδρομος, μείναμε Ελλάδα. Και έπειτα, ας πούμε, στο τραγούδι μου λέει ότι One Way από βορρά σε νότο, έχασα τα πάντα μου, στο χέρι μου το λότο. Παρ' όλα αυτά, όμως, η τύχη ήταν στο χέρι μου. Βέβαια, εκείνο το διάστημα ήταν που ο πατέρας μου, για να κάνει πόλεμο στη μητέρα μου, είχε μπει μέσα στο σπίτι ένα βράδυ όταν έλειπε και μας είχε σηκώσει όλα μας τα πράγματα μαζί με κάποιους ανθρώπους. Μας είχε σηκώσει μέχρι και τα κρεβάτια μας. Γι' αυτό λέω, ο βράδυ στο πάτωμα δεν είχα κρεβάτι, μέχρι να ορθοποδήσουμε πάλι. Κοιμόμασταν στα πατώματα, κυριολεκτικά. Πω πω, παιδιά, η στοίχη σας είναι κυριολεκτικά. Δεν έχετε βάλει κάτι παραπάνω. Όχι, είναι κυριολεκτική. Κοιμόμασταν στα πατώματα, κανονικά. Κυριολεκτείτε κανονικά, δηλαδή είναι αληθινή ιστορία από το. Από την πρώτη 100%, ναι. 100%. Δηλαδή, μέχρι και αυτό το μείον 30 έξω, όπως να κλείσω μάτι. Ήταν όντως εκείνη τη χρονιά, ήμασταν στη Φλόρινα συγκεκριμένα και είχε μείον 30 έξω. Είχε παγωνιά έξω και εγώ κοιμόμουν στο πάτωμα. Έχω μεγαλώσει στην Καστοριά, ξέρω ακριβώς τι εννοείς. Μπορώ να καταλάβω αυτό το συνέστημα πραγματικά. Έχει σοφό κρύο. Έχει πολύ κρύο. Ρεσί, είναι πολύ, πολύ συγκινητικό όλο αυτό που λες και μοιράζεσαι μαζί μας και σας ευχαριστώ, παιδιά, που κάνουμε αυτή την τόσο ειλικρινή κουβέντα σήμερα. Γιατί υπέθεσα ότι είναι ένα τραγούδι και έχετε βάλει στίχους και για να δέσετε και να κάνετε την ομοιοκαταληξία, που πήρατε μια άλλη λέξη. Αλλά είναι, πραγματικά είναι η αλήθεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Όχι, είναι όλα κυριολεκτικά. Δηλαδή και του Ντόμινικ είναι όλα κυριολεκτικά. Γι' αυτό δεν ήθελα να πω τους στίχους του, να το πει μόνος του. Θα σε ρωτήσω σε πολύ πολύ λίγο. Και θέλω να μου πεις και εσύ ποιος είναι έτσι ο στίχος. Και εσύ βασικά, και εσύ, να μου πεις την ιστορία σου φυσικά και να μου πείτε ποιος είναι ο στίχος που είναι, ξέρεις, στον καθάκι στην καρδιά, ας πούμε. Αυτό, θα μου το πείτε σε λίγο, όχι ακόμη. Γιατί, όχι, ηρέμησε. Γιατί θέλω να ξεκινήσω με το νούμερο 7 της λίστας μας, γιατί θα το πάμε αντίστροφα. Και είναι ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ και εγώ αγαπώ πάρα πολύ, από Ριάννα και Eminem, Love the Way You Lie. Πολύ αγαπημένο αυτό, ναι. Γιατί το λέμε αρκετά συχνά στα live μας. Ωραίο ντουέτο. Το λέτε, θα το δούμε, Αστερόπη. Α, θα το δούμε. Όσο... Ναι, δώστο μου λίγο εσύ, δώστο μου λίγο, για να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι το λένε και τα παιδιά πάρα πολύ συχνά στο πρόγραμμά τους, όπως είπαμε, γι' αυτό είπα ότι είναι και πολύ. Και κάθομαι έτσι να καταθέσω κι εγώ την ψυχούλα μου εδώ πέρα και να πω ότι μου λείπει πάρα πολύ η Ριάννα. Και εμένα! Θέλω να γυρίσω. Από ό,τι άκουσα. Την αγαπώ. Έχει τελειώσει. Υψηλό τελειώσει. Κάνει διακοπές από τη μουσική και θέλει να κάνει ένα σχολείο τώρα με τα καλλιτικά της. Μετά... Στην αρχή της χρονιάς. Για ρέγγε και τέτοια. Και δεν το έβγαλε ποτέ. Και είμαστε όλοι έξαλλοι. Είναι ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ στη Ριάννα, μια και την ακούσαμε.
που κάθε τη τραγούδι είναι διαφορετικό είδος μουσικής. Τελείως. Και πάντα αυτό. Πρόταση. Πάρα πολύ. Πάντα πρόταση, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και όλα πετυχημένα. Έχουμε και, τα υπόλοιπα 6 ντουέτα τα οποία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε φυσικά με τα παιδιά. Εσείς τώρα θα παρακολουθήσετε και το βίντεο κλιπ των παιδιών, δεν δίνω δεκάρα. Για πάρτε μια γεύση και από τους στίχους και από το βίντεο κλιπ και επιστρέφουμε να πούμε πολλά περισσότερα για το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, απολαύσατε τους The Vibes, δεν δίνω δεκάρα από την Panic Records φυσικά και είδατε και το βίντεο κλιπ και επιστρέφω λίγο στην δική σου ιστορία εδώ και θέλω να μου πείτε και οι δύο για αυτό το στίχο ο οποίος είναι έτσι ο στίχος που σας προκαλεί τα περισσότερα συναισθήματα μέσα σε αυτό το τραγούδι. Για μένα θα είναι ένα στίχος, ένα τετράστιχο δηλαδή, το οποίο έχει σχέση με τον ρατσισμό. Λέω, σαν τον Einstein, ήμουν 15 χρόνια ahead of my time. Φέτος είναι μόδα να είσαι μαύρος, young light, μα τότε με αποφεύγαν σαν τα χιόνια του Ντουμπάι. Why? Λοιπόν, όταν είχα έρθει στα 7 μου στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα ήταν λίγο πισθοδρομικά ακόμα. Ήμουνα σαν εξωγήινος, δηλαδή φόραγα σκουλαρίκι, το οποίο ας πούμε τότε φόραγαν μόνο τα κορίτσια σκουλαρίκι. Ναι. Τέλος πάντων. Η επιδερμίδα μου που ήταν άλλο χρώμα. Τότε με βλέπαν έτσι, όπως λέω, σαν εξωγήινο. Αν ερχόμουν τώρα στην Ελλάδα, παρόλο στα 7 μου και πάλι ρε παιδί μου, τώρα που είναι μετά τον Αντιτοκούμπο και μετά τον Young Light που είναι hot και είναι μόδα, θα ήμουν μέσα στη μόδα, θα ήμουν ωραίος, θα ήμουν, ξέρεις, cool, ναι. Yo, όλοι θα ήθελαν, θα με είχαν στην παρέα, ναι, τους. Αλλά τότε ήμουν σαν τα χιόνια το Ντουμπάι, έτσι με αποφεύγανε. Αυτό. Φίλους από το σχολείο που έτσι σε έχουν πληγώσει και τώρα έχουν επιστρέψει στη ζωή σου, έχεις. Δεν θα τους είχα κάνει φίλους άμα με είχαν πληγώσει, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν ξέρεις, μια συγγνώμη. Κοίτα, έχω μια τάση όταν με το παραμικρό. Όχι, αν με πονέσουν, ας πούμε, εσωτερικά, θα τους ξεκόψω από τη ζωή μου. Οπότε, όχι, η αλήθεια είναι δεν έχω σχέσεις με τα παλιά. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί όλοι στο σχολείο είχαμε ένα συμμαθητή που συνήθως όταν είμαστε πολύ μικροί μπαίνουμε σε αυτή τη θέση το να κρίνουμε έναν άνθρωπο ή να κρυθούμε χωρίς... Εξωτερικά πάντα, άθελα... αυτό το κάνουμε. Ναι, δηλαδή είναι και άθελά μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο δημοτικό όντως γινόμαστε πάρα πολύ σκληροί, αλλά χωρίς να καταλαβαίνουμε γιατί. Αυτό. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή είσαι σκληρός με τον άλλον, ενώ δεν το καταλαβαίνεις, ναι, ότι είσαι τόσο σκληρός μαζί του. Δηλαδή, και πόσο πολύ πονάει αυτό. Ο άλλος, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, ναι, που είναι πολύ τρυφερή και τα συναισθήματα είναι πολύ, ξέρεις, έθραυστα. Άμα ο άλλος, ας πούμε, είναι π.χ. λίγο χοντρούλης και τον πεις χοντρούλη, αυτός θα πονείς πάρα πολύ, ας πούμε. Ναι, εσύ, εσύ που θα το έχεις πει, δεν θα το καταλάβεις ότι του έχεις κάνει τόσο μεγάλη ζημιά, ας πούμε, εσωτερικά. Και σίγουρα θα βρεθούν πάρα πολλά παιδιά να ταυτιστούν και με τη δική σου ιστορία, δεν το συζητώ. Ναι. Κοίτα, το bullying και ο ρατσισμός στα σχολεία είναι νομίζω νούμερο ένα topic, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, ο ρατσισμός είναι εντυπωμένο στο DNA του ανθρώπου, λίγο πολύ. Όλοι είμαστε λίγο πολύ ρατσιστές, με το οποιοδήποτε, ξέρεις, με τα σκουλάρια του αλουνού, με το δέρμα του, με τα μακριά ή κοντά του μαλλιά, με το ποπό του, με το οτιδήποτε κάτω. Είναι στον άνθρωπο αυτό το πράγμα, καταλάβες. Είναι άσχημο, αλλά είναι. Αυτό μας κάνει ανθρώπους. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Καλώς ή κακώς είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Και από την άλλη, εγώ θέλω λίγο να τονίσω και την σημασία του bullying, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που το χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ναι, έφαγα κι εγώ bullying, ναι, κι εγώ έφαγα bullying. Και στην ουσία, ακούς μια τέτοια ιστορία και καταλαβαίνεις τι πραγματικά σημαίνει να έχεις κρυθεί τόσο πολύ μικρός. Σημασία έχει, sorry πάλι, θα ξαναμιλήσω. Σημασία έχει και το λέω σε αυτούς που... Να δίνετε σωστή βαρύτητα, θέλω να πω, στη λέξη. Να δέχονται αυτόν τον καιρό bullying, να ξέρεις ποιος είσαι, γιατί είσαι μοναδικός, καταλαβες. Αυτός που σου κάνει bullying, ίσως θα ήθελε να έχεις αυτό που δεν έχει αυτός. Επίσης... Θα ήθελε να έχεις αυτό που έχεις εσύ. Επίσης, θέλω να πω ότι αυτός έχει βιώσει περισσότερο bullying ή λιγότερο. Το bullying είναι bullying. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει αν κάποιος έχει βιώσει λίγο bullying ή πολύ bullying. Όχι, ναι, γιατί σίγουρα. Γιατί ο καθένας ξέρει τι συμβαίνει μέσα του και τι περνάει στην ανάλογη φάση και ειδικά σε μικρότερη ηλικία, που όλα μας τα συναισθήματα είναι πολύ πιο έντονα από ότι, ας πούμε, τώρα.
το βιώνουμε και πολύ πιο έντονα. Δηλαδή, μας πονάει και πολύ περισσότερο. Βέβαια. Απλά να δίνουμε την κατάλληλη σημασία στη συγκεκριμένη λέξη. Κατάλαβες, να μην το χρησιμοποιούμε ελαφρά καρδιά, να τη λέμε αυτή τη λέξη, χωρίς να σημαίνει τίποτα σημαντικό. Γιατί για μερικούς ανθρώπους σημαίνει πολλά αυτό το πράγμα και η σημασία της λέξης. Και θέλω να μου πείτε και τη δική σας συμβουλή σε αυτό το κομμάτι, γιατί μιας και το έχουμε ανοίξει και το έχουμε πάει έτσι το θέμα και μιλάμε τόσο ανοιχτά. Μπορεί να υπάρχει εκεί έξω ένα πλάσμα, ένα παιδί το οποίο μπορεί να περνάει δύσκολα για το χύψη λόγο και εσείς μπορεί να του δώσετε από προσωπική εμπειρία μια δική σας συμβουλή που μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμη και θέλω πάρα πολύ να το κάνουμε. Όχι ακόμη. Σε λίγο. Όχι ακόμη. Σε λίγο. Γιατί πρέπει να πάμε λίγο στη λίστα μας και θα τα τρέξουμε λίγο. Στο νούμερο 6, φυσικά ένα από τα παλιά διάσημα ντουέτα που ακούμε μέχρι και σήμερα είναι αυτό της Madonna μαζί με Justin Timberlake και Timbaland. Timbaland, ναι. 4 Minutes. Που εγώ μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα νόμιζα ότι ο Timberlake και ο Timbaland είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το παπούτσι. Πώς το έκανες αυτό. Είναι το ίδιο. Απλά στη μία περίπτωση δεν χρησιμοποιούσαν το όνομα του Justin. Και έλεγα, τι Timbaland, ναι. Αλλά δεν πειράζει, δεν τρέπομαι να το πω, ναι, να πω και εγώ την δική μου ιστορία και αλήθεια. Ο Timberlake και ο Timbaland έχουν κάνει πάρα πολλές δουλειές μαζί και νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες μουσικές συνταγές. Και αυτό το τραγούδι, το συγκεκριμένο που είχε βγει το 2008, όπως διαβάζω εδώ πέρα, ήταν, εντάξει, είχε κάνει τεράστια επιτυχία και βίντεο κλιπάρα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν πολύ τότε όταν μεγαλώναμε εμείς. Δεν είχε βγάλει και τότε μια ταινία ο Timberlake με το No Time, κάτι τέτοιο. No Time. Εκείνη την περίοδο. Κάτι, κάτι ήταν τέτοιο, ναι. Μπράβο. Πάντως, μπράβο στο Ματ και μπράβο σε σένα που βγάζετε αυτή τη χρυσή δεκαετία το 2000 μέχρι 2010. Είναι τα καλύτερα τραγούδια για μένα προσωπικά. Είσαι και λίγο προς τα 90. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, όχι, να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, νούμερο 5 έχουμε James Morrison, Broken Strings με Nelly Furtado. Ρε, εσύ δεν την είχα διαβάσει τη λίστα, αλλά τι κομμάτι είναι αυτό που μπορούμε να το βάλουμε μετά να το έχουμε έτσι λίγο από κάτω να παίζει σε χαλί. 2008 και το συγκεκριμένο. Και η Nelly Furtado τότε στα πάρα πολύ πάνω της και ένα υπέροχο τραγούδι, μια υπέροχη μπαλάντα, pop μπαλάντα, πώς λέγεται, δεν είναι και αρμόδια. Όχι, ακριβώς όπως το όπως, pop μπαλάντα. Pop μπαλάντα, όχι μιλάμε. Ενώ στο νούμερο 4 θα πω και αυτό γιατί θέλω μετά λίγο χρόνο με τα παιδιά. Στο νούμερο 4 έχουμε την Beyoncé μαζί με τη Shakira και ναι. Beautiful Liar, να πάρουμε από αυτό μια πολύ μικρή γεύση. Ναι. Γιατί υπάρχει και βίντεο κλιπάρα στο συγκεκριμένο. Α, ναι! Εντάξει, δηλαδή, με το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί. Δεν ξέρω. Σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι δεν ξέρει ποια είναι τα λέξει. Δηλαδή, μοιάζουν και τόσο πολύ στο συγκεκριμένο που λες τώρα. Η Σακύρα είναι πιο ωραία. Όχι, όχι, η Μπιγιόνσε. Όχι, όχι, τελικά η Σακύρα. Τελικά η Μπιγιόνσε. Δηλαδή, ήταν συγκλονιστικέ. Και τις δύο. Στέλνουμε και τις δύο. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή κουβέντα μας με τα παιδιά και τη λίστα μας. Φαγώθηκε αστερόπι με τη λίστα. Πάμε. Το τραγούδι που ζήτησα και με αυτό το τραγούδι επιστρέψαμε, Broken Strings και μαζί με τα παιδιά φυσικά, τους The Vibes είμαστε εδώ πέρα. Και με αφορμή το νέο τους τραγούδι, δεν δίνω δεκάρα, όπως είπαμε από την Panic Records, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα και όπως σας είπα και πριν θέλω να δώσετε την δική σας προσωπική συμβουλή σε κάποιο παιδί που μπορεί να αντιμετωπίζει έτσι, να έχει τις κλειστές του, να μην είναι, να έχει βιώσει μια άσχημη κατάσταση, να έχει φάει bullying ας πούμε, που μιλάμε για τόσο σοβαρά θέματα. Τη δική σας προσωπική έτσι συμβουλή, τι θα συμβουλεύατε σε αυτό το παιδί που μπορεί να σας βλέπει και να βιώνει μια περίεργη και κάπως ίδια κατάσταση. Εγώ θα έλεγα κανένας δεν σε ξέρει καλύτερα από σένα τον ίδιο σε τον εαυτό. Απλά. Ναι, και εγώ αυτό που είπα νωρίτερα, ότι είσαι μοναδικός. Χαρακτήρας άλλος σαν αυτόν που είσαι εσύ, δεν υπάρχει άλλος. Είσαι μοναδικός και μην αυτό, μην αφήσεις τους άλλους να σε αλλάζουν. Και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, παιδιά, δεν το συζητώ, ότι απευθύνεστε στους γονείς σας και στους δασκάλους σας, γιατί έχουμε δει και ακρότητες να συμβαίνουν μέσα σε αυτό. Θέλω να μου πείτε, όταν είχατε πρωτοξεκινήσει και έτσι είχατε εμφανιστεί στο X Factor, περιμένατε όλα αυτά που θα έρθουν, που ήρθαν τέλος πάντων στην καριέρα σας και στην πορεία σας. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις όταν ξεκινάς ας πούμε, κάτι, πού μπορεί να σε φτάσει αυτό. Εμείς ελπίζαμε πάντοτε και δουλεύαμε πάντοτε για το καλύτερο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι παίζει σίγουρα ρόλο το να έχεις ένα ταλέντο, να έχεις κάτι
το οποίο θα τραβήξει ακόμα και τον κόσμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αρέσει τον κόσμο. Να έχεις δηλαδή κάτι να πεις. Ναι. Και επίσης παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η τύχη. Έτσι. Πέρα από αυτό δηλαδή, σίγουρα μας βοηθάει πάρα πολύ η εταιρεία μας, η Panic Records. Αλλά από εκεί και πέρα είχαμε και παράλληλα και την τύχη να βρισκόμαστε σε αυτή την εταιρεία. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το κάναμε λίγο δύσκολο στον εαυτό μας, γιατί όσα περισσότερα άτομα είναι σε μία ομάδα, τόσο πιο δύσκολο είναι να τα πάνε μεταξύ τους καλά. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπεις συνήθως συγκροτήματα να μικραίνουν ή να διαλύονται τελείως. Εμείς, δόξα τω Θεώ, με την Ευελίνα τα έχουμε πάει μια χαρά. Έτυχε να έχουμε και αυτές τις κοινές ιστορίες και να τις μοιραστούμε μαζί σας. Τον ελεύθερο σας χρόνο τι κάνετε, πώς τον περνάτε? Είστε και φίλοι εκτός, ας πούμε? Ναι, δηλαδή, πάτε για καφεδάκια, ο ένας ξέρει καφέ, το προσωπικό του άλλου. Θα πάμε σινεμά. Βασικά, όχι καφέ, δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, το πολύ πολύ να πάρουμε ένα καφέ στο χέρι και να κάνουμε καμιά βόλτα πιο πολύ. Να τα πούμε και έτσι λίγο. Σινεμά πολύ. Μας αρέσουν και στους δύο πάρα πολύ ταινίες, δηλαδή ό,τι καινούριο κυκλοφορεί και τα λοιπά, και παλιό, γιατί όχι, να τα ανανεώνουμε. Ναι. Movie freaks. Ναι, movie freaks. Μουσική, στούντιο πολύ. Όχι, η αλήθεια είναι ότι με την Ευελίνα γι' αυτό έχουμε δώσει τόσο καλά και στη μουσική, γιατί και στην προσωπική μας ζωή τα πηγαίνουμε πολύ, πολύ καλά. Έχουμε δηλαδή πολλά κοινά. Και φαίνεται ότι έχετε χημεία, παιδιά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Να συνεχίσω λίγο για να ολοκληρώσουμε τη λίστα μας. Με το νούμερο 3, με αυτά τα παλιά και διάσημα ντουέτα τα οποία τα ακούμε μέχρι και σήμερα. Στο νούμερο 3 είναι Νέλη μαζί με... είναι Νέλη με Kelly Rowland, το Dilemma. Αυτό δεν είναι το τραγούδι. Το πρώην μέλος των Destiny's Child που κυκλοφόρησε το τραγούδι με τον Νέλη. Αυτό δεν είναι, παιδιά? Yeah. Α, το ξέρετε. Γιατί κάνει καλή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τους μπέρδευα αυτούς τους δύο παλιά, Νέλη και Kelly. Επειδή είμαι και πιο πιτσιρικάς και λέω Νέλη Κέλλη, είναι το ίδιο τώρα, μπερδευτήκανε. Ωραία, είμαστε δύο σε αυτό. Πρώην Destiny's Child, πότε κόλλατε. Είμαστε δύο. Νούμερο 2 στη λίστα μας είναι ο Ricky Martin με το Nobody Wants to Be. Και αυτό τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά, με Christina Aguilera, 2000 το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι τραγούδια που είχαν όλα τα τραγούδια ένα χαρακτήρα διαφορετικό. Ήταν όλα αυτό που είπες, καινοτόμα. Ναι, ήταν όλα προτάσεις. Ένα και ένα βασικά. Και όντως είναι διαχρονικά, δηλαδή έχουν τώρα από το 2000 έχουν περάσει 20 χρόνια. Τώρα οι DJs με αυτά τα τραγούδια κάνουν κάτι warm-up που πέφτει το μαγαζί. Θεέ μου. Και τότε ήταν και, εντάξει δεν το συζητώ, για Χριστίνα Αγγιλέρα και Ρίκι Μάρτιν ήταν μεσουρανούσανε τότε. Ήταν δική τους αυτή η δεκαετία. Ενώ στο νούμερο 1 έχουμε Whitney Houston μαζί με Enrique Iglesias. Να, τι εδώ είσαι. Whitney Houston, η αγαπημένη. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Could I have this kiss forever. Το συγκεκριμένο τραγούδι 1999 και αυτό πάνω κάτω σε εκείνη την δεκαετία από τις πολύ ωραίες συνεργασίες και από τις τεράστιες επιτυχίες. Το έχουμε και σε ένα μικρό βίντεο έτσι να το ρίξουμε και να το δούμε από ό,τι ενημερώθηκα. Για δώστε μας λίγο πριν να αποχαιρετήσουμε εδώ πέρα με τα παιδιά το κοινό. Ο Enrique Iglesias. Έκανε το τσα-τσα-τσα. Ναι, εδώ είμαστε, το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό το... Βάλε το μικρόφωνο. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό το τραγούδι ολοκληρώνεται και η λίστα μας, ήταν στο νούμερο 1. Τι να σας ευχηθώ για τη νέα χρονιά, εκτός από έτσι πολλές επιτυχίες, θέλετε έτσι κάτι πιο συγκεκριμένο να το ευχηθούμε? Εγώ η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να κερδίσω τον Τζόκερ μια φορά. Το παίζω. Παίζω, δεν κερδίζω. Τι να κάνω. Γιατί όχι. Άμα σου το ευχηθώ και εγώ θέλω λίγο κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα κερδίσεις θα σου δώσω, να ξέρεις. Ναι, πρέπει να πεις όμως και πόσα θες να κερδίσεις τον Τζόκερ. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ γενικό το θέλω να κερδίσεις τον Τζόκερ. Δηλαδή μπορεί να κερδίσεις ένα ευρώ στον Τζόκερ. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεκριμένος, γιατί το σήμερα θα ακούσει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κέρδισα 5 ευρώ η αλήθεια τις προάλλες. Αυτό δεν είναι, κέρδισα στον Τζόκερ. Είμαι ευχαριστημένος. Δεν μπορείς να μας κεράσεις. Ευελίνη, ευχή σου κάτι πιο συγκεκριμένο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εγώ φέτος πραγματικά, εκτός από πολλή δουλειά και ωραίες συνεργασίες και μουσικές, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω και ωραίες διακοπές, γιατί μου έχουν λείψει λίγο. Δηλαδή τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν έχω κάνει καθόλου. Έχω κάνει, ας πούμε, 2-3 μέρες που δεν θεωρείται ξεκούραση. Όχι. Αυτό. Να κάνω, ας πούμε, έτσι μια ωραία εβδομάδα, δύο. Σου το εύχομαι. Αυτό είναι κάτι πολύ χειροπιαστό. Και πάρα πολύ νομίζω λογικό, οπότε σου το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Όχι ότι το Τζόκερ δεν είναι. Θα γίνουμε. Δεν είναι, χειροπιαστά. Θα γίνουμε. Αυτά, τι περιμένουμε, κάτι
Στο... Η αλήθεια είναι ότι. Έτσι, στο μέλλον το κοντινό. Βέβαια. Μπορεί το τραγούδι να είναι φρέσκο, δηλαδή δεν έχει τρεις εβδομάδες που έχει κυκλοφορήσει. Όχι, δεν έχει. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε το επόμενο. Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε 2-3 τραγούδια έτοιμα για να κάνουμε πρόταση στην εταιρεία μας, να δούμε ποιο θα προχωρήσουμε. Θέλουμε κάτι για κλαμπ αυτή τη φορά, έτσι λίγο πιο. Τέλεια, πιο παιδιά. Τέλεια. Οπότε... Εσείς το απολαμβάνετε το Δεν Δίνω Δεκάρα, όπως σας είπαμε, και φυσικά κυκλοφορεί από την Panic Records με αυτό το πάρα πολύ ωραίο στίχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και κάναμε πολύ ωραία κουβέντα. Και θα τα ξαναπούμε, εύχομαι στο επόμενο τραγούδι και στο επόμενο release να είστε πάλι εδώ πέρα και να τα πούμε και να τα συζητήσουμε όλα. Φυσικά μπορείτε να ακολουθήσετε τα παιδιά στα social media, γιατί φαντάζομαι τα ανακοινώνετε πρώτα. Ακριβώς, ακολουθήστε μας στο Dubai Official, όλα εκεί μέσα είναι. Και οι εμφανίσεις τους και όλα, παιδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, στο Ματ, στην Ελένη Βουλγαρέκη, στην εταιρεία μας, την Panic Records. Να είστε καλά. Και χειροκροτάμε και την εταιρεία φυσικά. Αυτά. Εμείς τα λέμε αύριο στις 7, εντάξει. Φιλιά πολλά και από τους τρεις μας. Να περάσετε υπέροχα. Γεια σας.